Γιάννης. Χαίρομαι που σας βρίσκω όλους εδώ, πραγματικά είναι τιμή για μας. Έχει γεμίσει η αίθουσα, εισπράττουμε την αγάπη μας. Είναι το καλύτερο ποδαρικό που θα μπορούσαμε να έχουμε για τις δράσεις μας για το 2019. Πραγματικά σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Αυτός ο τόπος λοιπόν, η Κρήτη μας, τέτοια αποτελέσματα έχει. Εκραίει αυτή την ιδιαίτερη μυρωδιά, από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα. Και αυτό το άρωμα, αυτό το δυναμισμό θέλουμε να εγγυηθήσουμε και εμείς αυτή τη βραδιά. Παρακαλώ την πρόεδρο του Συνδρόμου, την κυρία Σαντουδάκη την Παρισία, όπως προσέχετε για ένα σύντομο χαιρετισμό. Φίλες και φίλοι του Ξαθεμιού, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που τιμάτε με την παρουσία σας την απόψινή βραδιά. Να ευχαριστήσω επίσης τους εκπροσώπους των τοπικών αρχών και τους εκπροσώπους των πολιτιστικών συλλόγων για την απόψινή τους παρουσία. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Κατερίνης, κύριο Σάβα Χιονίδη, για την παρουσία του απόψε εδώ. Συνεχίζοντας λοιπόν από την πλευρά μας απρόσκοπτα τις προσπάθειες για την ανάπτυξη της κριτικής παράδοσης και του πολιτισμού στον τόπο μας, επιλέξαμε να σεργιανίσουμε απόψε στα μονοπάτια της κριτικής μουσικής παράδοσης, παρέα με το μουσικό σχήμα του μεγάλου ερμηνευτή Βασίλη Σταυρακάκη. Μια από τις μελωδικότερες φωνές στην κριτική μουσική παράδοση. Μαζί τους, η Στέλιος Πετράκης, τη Λύρα, Αντώνης Σταυρακάκης, Γιώργος Σταυρακάκης και Κώστας Πηλίδης. Καλώς όλες! Παράλληλα, θα παρακολουθήσουμε κριτικούς παραδοσιακούς χορούς από τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και θα δούμε την εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε αυτά υπό την καθοδήγηση του χοροδιδάσκαλου μας Κωνσταντίνου Αγγελιδάκη. Και εγώ προσωπικά, αλλά και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα θέλαμε να σας ευχηθούμε από καρδιάς να έχετε ένα ευτυχισμένο, δημιουργικό 2019, να είναι το νέο έτος καλύτερο από το χρόνο που έφυγε. Στον καθένα σας λοιπόν ξεχωριστά και στις οικογένειές σας ευχόμαστε υγεία, ευτυχία και δύναμη. Αγαθά όπου το έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη στις μέρες μας. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της απόψινής βραδιάς. Χωρίς τη βοήθειά τους, δεν θα είχαμε και επιθυμητό αποτέλεσμα. Και βεβαίως να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και τους δωροδιέτες μας για τη βοήθεια και τη στήριξή τους. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο Κατερίνης, τον κύριο Σάβα Χιονίδη, να μας απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Κύριε Βουλευτά, κυρία Πρόεδρε και στο πρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε μια ζωντάνια και μια δραστηριότητα στο Ξαθέρι, η οποία είναι εξαιρετική. Και σας ευχαριστούμε για όλη τη δουλειά που κάνετε, να μεταφέρετε το κλίμα της Κρήτης, τους χορούς της παράδοσης πάλι κοντά μας. Γιατί η γυναίκα μου είναι και μισή κριτικιά, οπότε το έχει. Έρχομαι στον καθένα και στην καθεμιά να έχουμε μια καλή και ευλογημένη χρονιά το 2019 με περισσότερες δραστηριότητες. Να ξαναφέρουμε τον φίλο μας τον Αργανουράκη, αγαπητέ Μιχάλη, τον οποίο το ήταν και αδυναμία μεγάλη του πατέρα μου και δική μου. Και να καλωσορίσουμε και τους φίλους μας. Πρέπει να μας αποδείξετε ότι άξιζε να σας περιμένουμε τόση ώρα. Περιμένουμε. Και βέβαια πριν από όλα περιμένουμε τον Γαμοπύλαφο και τα υπόλοιπα κριτικά. Να είστε καλά, καλή χρονιά. Σε αυτό το σημείο παρακαλώ τον Δήμαρχο κύριο Σάβα Χιονίδη να δώσει ένα αναμνηστικό στον κύριο Σταυρακάκη. Να κάνει το ξεκίνημα. Είναι το λεύκομα που αφορά την πόλη μας, Δήμαρχε, και θα το δώσουμε στο μουσικό μας.
αντίστοιχο δωράκι θα θέλαμε να δώσουμε στο λιδεράρι μας, τον κύριο Στέλιο Μητράκη, από την πρόεδρο του Συλλόγου, την κυρία Σύση Ζερουδάκη. Για το καλωσορίσατε. Και σε ανάμνηση της βραδιάς. Οι γραμματέες του Συλλόγου. Οι γραμματέες του Συλλόγου πρώτα. Η κυρία Ευρώπη Τσαουσίδου να δώσει στον Αντώνη του Σταυρακάκη. Θα ήθελα λίγο την Εύα τη Λάζου να έρθει εδώ. Η Εύα η Λάζου. Η Εύα η Λάζου να δώσει στον Έτερο Σταυρακάκη. Και όπως είναι καθιερωμένο στην αρχή κάθε καινούργιας χρονιάς, την επόμενη Βασιλόπουλα, θα κόψουμε κι εμείς δική μας τώρα για το καλό του καινούργιου χρόνου. Έχεις ένα ευρώ. Κρασιά και πού τόσο για το Σύλλογό μας, όσο και για όλους τους συλλόγους της πόλης μας, για όλους τους ανθρώπους. Έκλειψα λίγο το λόγο από την γραμματέα, να ρωκανίσω λίγο το χρόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και εκ μέρους μου και θα ήθελα να απευθύνω προς τους πολιτικούς που βρίσκονται εδώ και τους του τόπου μας και της Βουλής, να μην ξεχνάτε ποτέ αυτά που λέτε. Σας παρακαλούμε πολύ, γιατί βλέπετε τι κάνουμε, κάνουμε προσπάθειες για να συντηρήσουμε τις παραδόσεις μας. Σας έχουμε ευτυχώς αρρωγούς πολλές φορές, κάποιες φορές και με γκρίνια, αλλά το αποτέλεσμα πάντοτε είναι θετικό και καταπληκτικό. Και μην ξεχνάτε ότι η Κρήτη είναι μια γροθιά που βρίσκεται εδώ στη Μακεδονία και έχει εμβολιάσει από την απελευθέρωσή της αυτόν τον τόπο και έχει αγκαλιαστεί μαζί με τις υπόλοιπες ράτσες. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Κατερίνη μας, είναι η πόλη μας. Είναι πολυπολιτιστική. Καλά το είπα. Είναι πολυπολιτιστική. Πολυπολιτισμική. Ωραία. Λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλή χρονιά. Εγώ θέλω να ευχηθώ έτσι για το καλό της χρονιάς με μια ματινάδα. Αφού οι δύο κριτικοί δεν το σκέφτηκαν, θα το σκεφτώ εγώ. Ο νέος χρόνος που φτάσε, χαρές πολλές να δώσει. Και αν ήταν λίγες του παλιού, να σας τις συμπληρώσει. Θα μου επιτρέψετε να πω έτσι δύο λόγια από καρδιάς για τους εξαίρετους καλλιτέχνες που έχουμε κοντά μας σήμερα. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Είναι προσιτοί άνθρωποι. Δίχως έπαρση. Γνήσιοι, αυθεντικοί, αφού κράζονται τα πάντα γύρω τους με έναν τρόπο απόλυτα διακριτικό από το δικό του μετερίζει ο καθένας. Γλυκός ο λόγος τους, σαν τους ανθρώπους τους δικούς μας. Αυτούς που φωλιάζουν δίχως την παρακρουσίες μέσα στην ψυχή. Δίχως χέστες ψεύτικες και δίθεν. Απλά αφήνουν διάχυτο το δικό τους αίσθημα και συνέστημα. Χαρίζουν χρώμα στη δύσκολη και σκληρή καθημερινότητα μέσα από τα μουσικά τους ταξίδια. Έτσι λοιπόν και σήμερα το ταξίδι αυτό ξεκινάει με τον κριτικό αγέρα να φυσά τόσο όσο χρειάζεται για να μοιραστούμε μαζί σας μουσικές για ένα παρόν που πήρε από το παρελθόν και που ταξιδεύει στο μέλλον. Κοντά μας απόψε λοιπόν μία από τις πιο ιδιαίτερες και μελωδικές φωνές της κριτικής παραδοσιακής μουσικής, η φωνή του Γλεντιού μας, ο μεγάλος, ο εξαίρετος, ο άρχοντας Βασίλης Σταυρακάκης, μια ανεπανάληπτη φωνή
ένας μεγάλος ερμηνευτής. Οι λέξεις δεν φτάνουν να περιγράψουν το μεγαλείο αυτής της φωνής, η οποία ζωγραφίζει όλη την Κρήτη απ' άκρη σ' άκρη. Χαρίζει απλόχερα, εκτός από συνέστημα, σε κόμμα, σε κάθε νότο που τραγουδά και αυτή το διασκέδασε. Βασίλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Κοντά του, συνταξιδιώτες, ο βιρτουόζος στη λύρα, ο Στέλιος ο Πετράκης. Και οι δεξιοτέχνες της κριτικής μουσικής, ο Αντώνης ο Σταυρακάκης. Ο Γιώργος ο Σταυρακάκης. Και μαζί τους και ο Κώστας Τιλίδης. Ξεκινάμε λοιπόν, πιστεύω ότι τα χορευτικά μας πρέπει να είναι έτοιμα. Δάσκαλε, όλα εντάξει. Ξεκινάμε με τους μικρούς και λιμικούτιους μικρούς μας φίλους. Αγαπάμε τα μικρά παιδάκια και τους κουζούλους που λέω. Είναι παράξενο αλλά και συγκινητικό. Αλλά έτσι διατηρείται η παράδοση. Η παράδοση είναι η ρίζα. Και χωρίς ρίζα δεν υπάρχει καρπός. Εκεί είναι η τέχνη που μένει στον χρόνο. Και θα αφιερώσω και στα παιδιά επίσης μια ματινάδα, τα μικρά του συλλόγου. Αϊδόνια μου γλυκόλαλα και ομορφιπονισμένα, ήθελα και να κάτεχα, πιανού στεμπολιασμένα. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν για τα μικρά παιδιά. Συνεχώ θα νιώθω ο πρώτο που θα χορέψουμε. Thank you.
Μισό λεπτάκι, εγώ κάτι για δικαστικό διευθυντή. Και συνεχίζουμε τώρα με τους αιώνιους έφηβους και τους δύο αιώνιους έφηβους, γιατί μπορεί να είναι μεγάλη συνεχεία, αλλά είναι παιδιά στην ψυχή. Θα τους αφιερώσω και αυτούς μια ματινάδα και νομίζω ότι ταιριάζει κάτι στην περίπτωσή τους. Δεν είναι οι όρτσες στάματα που έχουν σημασία, μα είναι η παρέα όμορφη και έχει ο χορός αξία. Οι ελλήνικες λοιπόν του συλλόγου μας ξεκινάνε με καστρινές κορδιλιές. Thank you.
στη φιγούρα σου μιλεί με τάγματα χαρμόνι. Πάρα πολλά.
Ξέρουμε ότι είστε και ακούραστα νιάτα, πάμε και να μαλεύεις γιώτη.